Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Πρώτα απ' όλα, να ζητήσω μια ταπεινή συγγνώμη για την προηγούμενη εβδομάδα που δεν ανέβασα βίντεο, ήμουν κάπως απασχολημένος. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τον καθαρό versus βρώμικο όγκο. Καταρχάς, να πούμε τι είναι όγκος. Όγκος είναι η περίοδος κατά την οποία θέλεις να αυξήσεις τη μυϊκή σου μάζα, τα μυϊκά σου κέρδη. Ωραία. Και όταν μιλάμε για την αύξηση μυϊκής μάζας, υπάρχουν δύο βασικές στρατηγικές. Η μία στρατηγική είναι αυτή η οποία λέγεται βρώμικος όγκος. Στην οποία στρατηγική προσπαθείς να βάλεις όσο περισσότερα κιλά γίνεται, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Okay. Αυτό σημαίνει ότι θα φας ό,τι βρεις μπροστά σου, θα πας μετά γυμναστήριο, θα ζοριστείς πάρα πολύ και δεν σε νοιάζει εάν τα κιλά που βάζεις είναι λίπος, μυς, νερά, οτιδήποτε, γιατί η λογική είναι ότι μετά, ξέρω εγώ, από κάποιο διάστημα, μετά από κάποιους μήνες, μετά από 6 μήνες, θα καθαρίσεις έτσι και θα πέσεις τα κιλά και θα γραμμώσεις και θα κρατήσεις μόνο τη μυϊκή σου μάζα. Ωραία. Η άλλη τακτική, η άλλη στρατηγική λέει ότι, φίλε μου, ξεκινάς και βάζεις πολύ λίγα κιλά, όπου σημαίνει ότι δεν τρως ό,τι βρίσκεις μπροστά σου, απλά ό,τι έτρωγες στη γράμμωση, τρως λίγο παραπάνω. Με αποτέλεσμα να μην ανεβαίνεις πολύ γρήγορα στα κιλά και με αυτόν τον τρόπο δεν θα ανέβεις πάρα πολύ στο ποσοστό λίπους, αλλά δεν θα βάλεις και τόση μυϊκή μάζα τόσο γρήγορα όπως θα βάζεις στον βρώμικο όγκο. Okay, οπότε έχουμε βρώμικο όγκο, καθαρό όγκο. Ποιο είναι καλύτερο? Λοιπόν, δεν θα το παίξω καν αντικειμενικός ή ξέρω εγώ τι, να πω τα θετικά και τα αρνητικά του καθενός. Εάν ρωτήσεις εμένα, θα σου πω, φίλε μου, πρέπει να κάνεις καθαρό όγκο. Οπότε, έχω τρία βασικά επιχειρήματα υπέρ του καθαρού όγκου και της καθαρής μυϊκής μάζας. Οπότε, εάν σκέφτεσαι να μπεις στο βρώμικο όγκο ή επειδή σε πρόλαβα τώρα, επειδή είναι αρχή του χειμωνιού, ίσως να το ξανασκεφτείς. Επιχείρημα νούμερο 1. Είσαι πάντα ωραίος. Είσαι πάντα σχετικά γραμμωμένος. Εντάξει, στον καθαρό όγκο προσπαθείς να μην ξεπεράσεις το ποσοστό του 15-16% ποσοστό λίπους. Ακόμα κρατάς τις σωστές αναλογίες, ακόμα κρατάς μια σχετικά καλή γράμμωση. Οπότε είσαι όλες τις μέρες του χρόνου σχετικά ωραίος. Σε αντίθεση με το βρώμικο όγκο, που είσαι μόνο στην καλύτερη περίπτωση το μισό χρόνο ωραίος. Μπορεί και μόνο 3 μήνες από τους 12 ωραίος. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα βολέψει κάποιον που είναι αγωνιστικός, που θα κατέβει 1, 2, 3, 4 φορές σε αγώνες μέσα στο χρόνο. Είτε μιλάμε για αγώνες powerlifting, bodybuilding. Αυτή είναι η εξαίρεση. Ναι, εκεί δεν θα μιλήσω εγώ. Θα μιλήσει κάποιος που ασχολείται με αυτό το θέμα. Εγώ μιλάω στα άτομα στα οποία έχουν και μια δουλειά, έχουν και μια ζωή. Δεν θέλουν να ζουν μέσα στο γυμναστήριο και δεν θέλουν να νεωρεί 1, 2, 3 φορές μέσα στο χρόνο. Θέλουν να είναι ωραίοι όσο περισσότερο γίνεται ουσιαστικά. Εντάξει. Οπότε, γιατί να μην το κάνεις καθαρά, γιατί να μην βάζεις λίγο τα κιλά. Έτσι κι αλλιώς, όταν είσαι στο καθαρό όγκο, ακόμα και ένα κιλό να βάλεις θα φανεί τεράστια η διαφορά, γιατί κρατάς τη γράμμωσή σου και οπότε οι αναλογίες σου απλά αυξάνονται και γίνονται πιο τεράστιες. Και αν θες κάποτε να γίνεις κομμάτια φέτες, είναι πολύ πιο εύκολο. Θα είσαι μόνο 8 εβδομάδες, θα είσαι μόνο 3-4 κιλά μακριά από το χαμηλό ποσοστό λίπος, σε αντίθεση με τον βρώμικο όγκο, στον οποίο θα ζοριστείς πάρα πολύ και για πολλούς μήνες, μέχρι να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα και θα νιώθεις κατά όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει. Επιχείρημα νούμερο 2. Πιο υγιής. Λοιπόν, όπως έχω πει και ξαναπεί, έτσι, η υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Τουλάχιστον σε αυτό το κανάλι και στη δική μου φιλοσοφία. Οπότε, όταν βάζεις την υγεία μέσα στην εξίσωση, ναι, ο καθαρός όγκος υπερνικά το βρώμικο όγκο. Δεν είναι ότι καλύτερο στην υγεία σου να τσιτάρεις κάθε δεύτερη μέρα. Δεν είναι ότι καλύτερο στην υγεία σου να αυξάνεις δραματικά τα κιλά σου και μετά να τα χάνεις δραματικά. Το καλύτερο για την υγεία σου είναι να κρατάς ένα υγιές ποσοστό λίπους, κατ' επέκταση BMI, και να προσπαθείς να αυξήσεις σιγά σιγά τα κιλά σου χωρίς να ανεβαίνει το ποσοστό λίπους. Ωραία. Τώρα, εάν κάνεις βρώμικο όγκο, στο υπογράφω ότι εάν κάνεις εξετάσεις αίματος πριν ξεκινήσεις και αφότου τελειώσεις τον βρώμικο όγκο, θα έχουν χαλάσει λίγο εξετάσεις αίματος σου, θα έχει πέσει λίγο η τεστοστερόνη σου, γιατί ξέρουμε ότι όσο πιο πολύ ανεβαίνει το ποσοστό λίπους, τόσο πιο πολύ πέφτει η τεστοστερόνη. Δεύτερον, θα ανέβουν λίγο χοληστερίνες, τριγλυκερίδια, ζάχαρα κτλ. Και θα μου πεις ότι έχεις χέστηκα εγώ, θέλω να πεθάνω νωρίς. Ναι, αλλά θα σχημίνεις και όλα, θα γεμίσεις σπυριά, θα είσαι υδρωμένος, θα είσαι. Θεός έτσι. Με ένα σκάσμο σπυριά στη μάπα. Εντάξει. Οπότε, εάν δεν σε νοιάζει το κομμάτι της υγείας, θα ασχημίνεις κιόλας. Χαλάσουν και οι γωνίες σου. Γιατί είναι κρίμα. Ωραία. Οπότε, το κομμάτι της υγείας. Πολύ σημαντικό. Για το τρίτο επιχείρημα τώρα. Καταστρέφεις πολύ καλές συνήθειες. Οπότε, εδώ μιλάμε για το νου, για το μυαλό. Οπότε, όταν κάνεις επιτυχημένα ένα σωστό κόψιμο για κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες, μέσα σε αυτές τις εβδομάδες χτίζεις κάποιες πολύ καλές συνήθειες.
Αυτές είναι, ας πούμε, να μην τρως μέχρι να πεθάνεις. Έτσι, να μην βάζεις το κουτάλι κάτω αφότου μισήσεις τη ζωή σου. Να μπορείς να λες όχι που και που στα κεράσματα των φαγητών. Να μην πίνεις τόσο πολύ, να τσιτάρεις κάπως περιορισμένα, για παράδειγμα μία φορά την εβδομάδα και όχι μέρα παραμέρα. Πολύ καλές συνήθειες τις οποίες δεν θες να τις αφήσεις. Εάν τις χαρακτηρίσουμε μία λέξη, είναι πειθαρχία, εντάξει, και μέτρο. Αυτές οι συνήθειες δεν κρατάνε μόνο για το σώμα σου και για το fitness, έτσι κρατάνε και για την υπόλοιπη ζωή σου. Οπότε αν είσαι πειθαρχημένος στο fitness, θα είσαι και στη διατροφή, θα είσαι πειθαρχημένος και στη δουλειά σου, θα είσαι πειθαρχημένος γενικά στη ζωή σου. Σε αντίθεση με το βρώμικο όγκο, που απλά καταστρέφεις ό,τι καλή συνήθεια έχεις χτίσει. Τώρα μου πεις, ναι, όχι, δεν είναι εύκολο σάρω να κάνεις force fit και να σκοτώνεις στο γυμναστήριο. Όχι, είναι πολύ πιο εύκολο να σκοτώνεις στο φαΐ, να τρως ό,τι βρεις μπροστά σου και για τη μία ώρα που θα πας γυμναστήριο απλά να ζοριστείς πάρα πολύ, εντάξει, και που είναι και καύλα, απλά να πηγαίνεις στο γυμναστήριο και να σηκώνεις άπειρα κιλά επειδή είσαι full δυνατός, εντάξει. Οπότε αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό, όπως σας είπα, να είσαι πειθαρχημένος 12 μήνες το χρόνο, όχι 3 μήνες το χρόνο. Αυτά είχα να πω. Εάν έχεις κάτι να προσθέσεις στη συζήτηση, πάτα το κάτω σε σχόλιο, link στην περιγραφή για coaching, sarusetto.gr/coaching. Αν γούσταρες το βίντεο, κουμπώνεις εγγραφή, κουμπώνεις like. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα με το καλό.